Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής και καλεσμένος αυτού του μέρους ένας κτηνίατρος που θα μας βοηθήσει να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε πρώτες βοήθειες στα κατοικίδια μας σε περίπτωση που στη βόλτα που κάνουμε φάνε κάτι από κάτω που είναι ύποπτο και θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Στον απόϊχο μιας καταδίκης, γιατί υπάρχουν νόμοι και ευτυχώς αυστηρότατοι. Στο Ρέθυμνο αποφάσισε χθες, νομίζω το Τριμελές, και καταδίκασε κάτοικο της πόλης του Ρεθύμνου, που εξόντωσε 16 γατιά, σε 2,5 χρόνια αναστολή και πρόστιμο 30.000 του κάθε ζωάκι. Πέταξε φόλες. Τον κατέγραψε κάμερα. Σκόρπισε θάνατο, πες το έτσι, γιατί ακριβώς αυτό είναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι λεπτό και ευαίσθητο, αλλά είναι ολοένα δυστυχώς και αυξανόμενο και στην περιοχή μας και συνολικά. Να καλωσορίσουμε όμως, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Δασκαλάκη, τον κτηνίατρο που προαναφέραμε, ο οποίος σήμερα θέλουμε να μας κατατοπίσεις. Καλώς ήρθες. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ένα θέμα λοιπόν που αφορά όλους εμάς τους ιδιοκτήτες των κατοικιδίων. Εγώ πολύ καλά γνωρίζεις, Μιχάλη, ότι έχω ένα γαλλικό μπουλντόκ, έχω το σκυλάκι. Κάθε φορά που βγαίνουμε βόλτα, έχω την αγωνία και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες σκύλων, μήπως τυχόν και δοκιμάσει κάτι από κάτω, το οποίο είναι και λιχούδα η δική μου, είναι δηλητήριο, είναι φόλα όπως την αποκαλούμε. Θέλω όμως να μας πεις τι είναι αυτό που εμείς ονομάζουμε φόλα. Η φόλα είναι το δηλητήριο που τοποθετείται σε κάποιο φαγητό, σε κομμάτι κρέατος ή γενικότερα σε κάποιο είδος φαγητού, προκειμένου να θανατωθεί το ζώο. Δηλαδή, αυτός που φτιάχνει μία φόλα με την αρνητική της έννοια, προσπαθεί να θανατώσει ένα ζώο. Εμείς στην κτηνιατρική εννοούμε με τον όρο δηλητηρίαση, συμπεριλαμβάνονται πολλά πράγματα μέσα. Δηλητηρίαση, για παράδειγμα, μπορεί ένα σχοιλί να λάβει και μέσα στο σπίτι, το ίδιο το σπίτι, καταναλώντας κάποιο καθαριστικό ή κάποιο πολυμαντικό. Η φόλα είναι κάτι άλλο, είναι δόλος. Είναι στοχευμένη δηλητηρίαση. Η φόλα είναι ένας στοχευμένος φόνος. Αυτός που θέλει να το κάνει στοχεύει στο θάνατο του ζώου. Αυτό ονομάζουμε φόλα. Φόλα σημαίνει θάνατος. Από τι συστατικά αποτελείται, δηλαδή τι δηλητήρια επιλέγονται για να είναι δραστικά και θανατηφόρα εν τέλει? Συνήθως αυτοί που προσπαθούν να φτιάξουν τις φόλες χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες που χρησιμοποιούνται είναι οργανοφοσφορικά και καρβαμιδικά. Αυτές οι δύο κατηγορίες, όταν λέμε ότι είναι φυτοφάρμακα, στη ζυοπονική, χρησιμοποιούνται με την καλή έννοια. Προστατεύουν, θεραπεύουν φυτά. Από ασθένειες, φυσικά. Βεβαίως, εννοείται, εντομοκτόνα είναι. Έχουμε στην παρέα μας, όπως θα ακούτε και θα δείτε στη συνέχεια, και την Παλού. Η οποία Παλού μας πήρε από πίσω λοιπόν σήμερα. Έλα εδώ. Όσο εμείς συζητάμε, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ναι, μεν χρειάζεται έτσι προσοχή στη συζήτηση και να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο τον κόσμο και τους ιδιοκτήτες να είναι προετοιμασμένοι, θα δούμε στη συνέχεια. Αλλά να μην ξεχνάμε κιόλας και αυτή την όμορφη, χαριτωμένη πλευρά που έχουν ούτως ή άλλως στα κατοικίδια. Λοιπόν, μέχρι να έρθει η Μπαλού που είναι αντιστάρ, προτιμάει να κάθεται να τη χαϊδεύουν τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Υπάρχουν όμως και κάποια άρρωστα μυαλά που εκτός από χρήση φυτοφαρμάκων μπορούν σε ένα κομμάτι κρέατος να βάλουν ακόμα και σπασμένα γυαλιά. Έχουμε ακούσει φρικτά πράγματα. Οι φόλες, εκτός από το χημικό κομμάτι που είπαμε, αναφέραμε τα φυτοφάρμακα από πριν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κομμάτια γυαλιά ή θράψματα από σίδηρο. Διάφορα τέτοια, τα οποία ο θάνατος είναι απαίσιος σε αυτή την περίπτωση και αποσκοπούν στο να τις περισσότερες φορές να μην προλάβει ούτε καν ο κτηνίατρος να κάνει κάτι. Είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη ενός κατοικιδίου να το μάθει να μην τρώει πράγματα που δεν είναι στο πιατάκι που θα του βάλουμε φαγητό? Μπορεί. Από το δρόμο. Να το εκπαιδεύσει. Μπορεί ο ιδιοκτήτης, παίρνοντας ένα κουτάβι, συμβουλευόμενος από ένα εκπαιδευτή, μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες να βοηθήσουν το σκυλί περαιτέρω στη ζωή του, όπως για παράδειγμα να το ταΐζει συγκεκριμένες ώρες, σε συγκεκριμένο μέρος μέσα στο σπίτι, όχι να αφήνει τρόφιμο από κάτω, όχι να αφήνει το φαγητό κάτω στο πάτωμα, να μαθαίνει το σκυλί ότι μόνο από τον μπολ του μπορεί να φάει. Αυτά είναι κάποια από τα πράγματα που μπορούμε να βοηθήσουμε. Ξέρουμε πάντως και από εκπαιδευτές ότι η δηλητηρίαση, η αποφυγή της δηλητηρίασης είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Δηλαδή, ένας εκλεκτός με ζέστη βόλτα μπορεί να κάνει το σκυλί να πέσει με μεγάλη όρεξη πάνω σε αυτό. Δεν ξέρει αυτό ότι μέσα μπορεί να υπάρχει κάποιο
φυτοφάρμακο το οποίο τις περισσότερες φορές δεν μυρίζει κιόλας. Δεν μπορεί να το καταλάβει το σκυλί. Αν καταναλώσει το γατί μας ή το σκυλί μας κάτι που πέταξαν ίσως στην αυλή ή κάτι που βρήκε στο δρόμο και είναι δηλητηριασμένο, θα έχει μια συμπεριφορά που πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας προειδεάσει ώστε να ανησυχήσουμε και να κάνουμε κάτι. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να μάθει να διαβάζει το σκυλί του, μέσα σε εισαγωγικά το διαβάζω. Δηλαδή τις κινήσεις του, βγάζει η Ιωάννα την παλού βόλτα. Το σκυλί, καταναλώνοντας τη φόλα, αρχίζει να έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Αντιδρά το σώμα του. Βέβαια. Μετά την κατάποση. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα δει, από τα πρώτα πράγματα είναι σιαλόρια. Λίγο σάλιο. Λίγο σάλιο. Μια ανησυχία, μια απορία. Τι έχω κάνει τώρα, τι έπαθα. Διότι το δηλητήριο αρχίζει και περνάει, έχει περάσει στο στόμαχο. Στη συνέχεια, εάν η φόλα, εάν το δηλητήριο έχει γρήγορη δράση, τότε θα αρχίσουν συμπτώματα που καλύτερα να μην τα δούμε ξανά ποτέ. Όπως για παράδειγμα, τρέμουλο, σπασμούς, μύση του ματιού. Ευφλίδιος, θάνατος, είναι βασανιστικό. Ανάλογα το δηλητήριο, ανάλογα την ποσότητα, ανάλογα με αυτό που έχει φτιάξει το αριστημένο μυαλό. Ναι. Δηλαδή, η δηλητηρίαση από φόλα θα μπορούσαμε να την εντάξουμε και σε εντάσεις. Δηλαδή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πόσο πυκνό είναι το φυτοφάρμακο. Παίζει ρόλο την ποσότητα που έχει βάλει. Παίζει ρόλο το πότε την έβαλε. Ναι. Ένα δηλητήριο, ένα φυτοφάρμακο το οποίο έχει τοποθετηθεί πριν από μία εβδομάδα, δεν θα δράσει το ίδιο από αυτό που το έβγαλε το προηγούμενο βράδυ. Θα έχει εξασθενήσει προφανώς, ναι, αλλά και πάλι θα είναι. Και πάλι, ναι. Δηλητηριώδες. Συμπτώματα δύσκολα στο σκυλί που ο ιδιοκτήτης μπορεί να δει είναι μυϊκό τρόμο, δηλαδή σπασμούς, τρέμουλο, κατάπτωση, είναι λίθαργος, αρχίζει νιστάζει. Το σάλιο να τρέχει, τα λέω λίγο απλά τώρα. Έτσι απλά θέλω έτσι, να τα λέτε, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι κάνουμε σε περίπτωση που καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και πιθανότατα κάτι έχει φάει το ζώο μας? Έχω ακούσει ότι η λύση είναι να του δώσει να πιει γάλα. Είναι αλήθεια ή αστικός μύθος? Βοηθάει το γάλα αυτό? Βοηθάει. Βοηθάει το γάλα. Το γάλα βοηθάει. Ναι, συγγνώμη όμως, όταν είσαι στη βόλτα και συνειδητοποιήσεις ότι το άφησες λίγο στο παρκάκι και έχει φάει το δηλητήριο, τη φόλα. Πού θα βρεις γάλα και τι πρέπει να κάνεις εκείνη την ώρα, πέρα από το να πανικοβληθείς, που δεν πρέπει, αλλά... Πολύ σωστά. Ο πανικός σε αυτή την περίπτωση είναι ο χειρότερος εχθρός. Αν δεν δείκνεται. Όπως και ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Απλά ο ιδιοκτήτης, αυτό που μπορεί να έχει μαζί του, πλέον ο περισσότερος κόσμος, και πολύ σωστά ενημερώνεται, αυτά που μπορεί να έχει μαζί του μπορεί να τα βρει εύκολα. Για παράδειγμα, μπορεί να έχει μαζί του ενέσιμη απομορφίνη, όπως και ενέσιμη ατροπίνη. Δύο αμπουλίτσες. Η καφέ και η λευκή αμπούλα που τις ξέρει όλος ο κόσμος πια. Αυτά τα αγοράζουμε από κτηνιατρείο, ναι. Αν αυτά με μία σιριγκούλα που καλύπτουν ένα χώρο σαν ένα αναπτήρα. Μπορεί να τα έχει οποιοδήποτε μαζί στο σακίδιο που έχει μαζί για το σκύλο ή στην τσέπη του. Σε ένα νεσεσέρ. Μπράβο, ακριβώς. Σε ένα νεσεσέρ. Αυτά βοηθάνε πάρα πολύ το σκύλι. Αν κάποιος του κάνουμε λοιπόν ενέσεις. Πού του κάνουμε την ένεση? Ναι. Και την κάνουμε υποδόρια ή σε μη? Αν ερχόταν εκεί μπαλού να δείξουμε. Θα μα τη φέρουν και θέλουμε να δείξουμε τα σημεία και είναι σημαντικό. Καλά, δεν πάω να τη φέρω. Πάω να τη φέρω εγώ, για πείτε εσείς. Να πούμε πρώτα τι θα κάνει κάποιος ιδιοκτήτης που δεν έχει μαζί. Ένας ιδιοκτήτης που δεν έχει μαζί του τα φάρμακα μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε γάλα, όπως είπατε, είτε αλατόνερο χλιαρό, προκειμένου να προκληθεί εμετός. Βέβαια, υπάρχουν και καταστάσεις στις οποίες απαγορεύεται να προχωρήσουμε σε πρόκληση έμετου. Η πρόκληση έμετου πότε δεν κάνουμε, πότε δεν θα κάνουμε πρόκληση έμετου. Όταν, για παράδειγμα, το σκυλί έχει πέσει κάτω, έχει χάσει τις αισθήσεις του, κάνει σπασμούς, γρήγορη αναπνοή, υπάρχει πιθανότητα να κάνει ρόφηση, το φάρμακο να πάει στον πνεύμονα, να έχουμε πρόβλημα. Απαγορεύεται ένα πράγμα που θέλω να πω στους ιδιοκτήτες, το κάνουν πολλές φορές, μία φορά το μήνα θα το ακούσω αυτό το πράγμα. Λάθος. Λάδι. Τους δίνουν να πιούν λάδι. Τους δίνουν να πιούν λάδι. Αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Στο κτηνιατρείο και το δικό μας, σε πολλά κτηνιατρία, έχουν σωθεί σκυλιά από τη δηλητηρίαση. Δηλαδή, οι κτηνίατροι έχουν απομακρύνει το δηλητήριο, έχουν καταφέρει το δηλητήριο που έχει μείνει μέσα να το εξουδετερώσουν, και όμως το σκυλί πεθαίνει μετά από ιστροφυτική βροχοπνευμονία, διότι πέρασε στον πνεύμονα λάδι,
το οποίο δεν απομακρύνεται το λάδι από τον πνεύμονα. Το κάνουν σε μια απέλπιδα είναι... προσπάθεια όμως να το σώσουν. Μπράβο. Αλλά είναι σημαντικό που είναι το πανικός. Δεν είναι στο πανικό. Ποτέ λάδι. Λοιπόν, ποτέ λάδι στο σκυλί. Αυτά είναι τα πρακτικά. Πού κάνουμε την έννοια τις ενέσεις που είπατε. Τις ενέσεις, την απομορφήνη, την καφέ, Μιχάλη, την αμπουλίτσα. Ναι, συγγνώμη. Θα έρθουμε. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα κάτσουμε στην παρέα σας. Την καφέ, την αμπουλίτσα, την απομορφήνη, την ένεση της απομορφήνης, την κάνουμε ακριβώς εδώ πίσω από το σβέρκο. Πιάνουμε λίγο το δερματάκι, ελαφριά το σηκώνουμε. Ελαφριά το σηκώνουμε και περνάμε την ενεσούλα. Το σκυλάκι δεν πονάει καθόλου σε αυτή την περίπτωση. Ωραία. Κάνουμε πρώτα την ένεση της απομορφήνης. Θα προκληθεί έμετος ανάλογα το δηλητήριο, ανάλογα το περιστατικό, αλλά πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. 1 με 2 λεπτά, 2,5 λεπτά το πολύ έχει προκληθεί έμετος. Στη συνέχεια, αφού προκληθεί έμετος, καλό είναι να κάνουμε την ατροπίνη, τη λευκή την αμπουλίτσα, η οποία γίνεται και υποδόρια και ενδομυϊκά και αν πάει στον κτηνίατρο και ενδοφλέβια μπορεί να το κάνει ο κτηνίατρος. Αυτό είναι το δεύτερο μέτρο. Και το τρίτο μέτρο μπορούμε πολύ εύκολα, πολύ εύκολα να δώσουμε ενεργό άνθρακα. Καρβουνάκι από το φαρμακείο ή από κτηνιατρείο. Αυτό που δίνανε αν κάποιος έχει πάθει τροφική δηλητηρία. Μπράβο, ακριβώς. Είναι επίσης, ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Ενεργός άνθρακας. Αυτό είναι το τρίτο μέτρο. Δίνει σε ένα ολόκληρο δισκείο. Όχι, υπάρχει σε σακουλάκια, υπάρχουν σε πολλά σκευάσματα. Στο κτηνιατρείο υπάρχει σε σύριγγα έτοιμη, τη βάζει εύκολη πρόσληψη. Από το φαρμακείο υπάρχει σε μικρές αμπουλίτσες. Είναι εύκολο. Πρώτο λοιπόν, την καφέ αμπουλίτσα υποδόρια, κάτω από το δέρμα. Δεύτερον, την ατροπίνη μετά που θα κάνει μετό ενδομυϊκά. Και τρίτο, ενεργός άνθρακας. Αυτά τα τρία είναι αυτά που μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης. Και μετά το τρέχουμε στον κτηνίατρο. Έχουμε ήδη πάρει τηλέφωνο τον κτηνίατρο και πάμε μαζί και το βάζουμε στον ορό το σκύλι. Το σκύλι πρέπει να μπει στον ορό, να ενυδατωθεί, να βρει την ισορροπία του ξανά, να αρχίσει να βρει ξανά τη λειτουργία του. Το παρακολουθούμε. Ο κτηνίατρος ανάλογα με το περιστατικό, μπορεί αργότερα αυτός να συνεχίσει να του κάνει και άλλες ατροπίνες. Μέχρι να συνέλθει πλήρως. Όταν κάνει το σκυλί έμετο, είναι το 90%. Αν κάνει γρήγορα έμετο, σημαίνει απομάκρυνση του δηλητηρίου. Το απομακρύνει, το διώχνει από μέσα του. Άρα αυτά τα οποία πρέπει ο κόσμος, οι ιδιοκτήτες σκύλων, κατοικιδίων, να έχουν μαζί τους πάντα είναι. Να μας το πεις ξανά για τις ενέσεις. Την ενέσιμη απομορφήνη, την καφέ αμπουλίτσα που ξέρουμε όλοι. Την καφέ αμπουλά. Και τη λευκή αμπουλίτσα, την ατροπίνη. Η μπαλούρα χαλίζει, έχει κάτι. Είναι η ράτσα της. Δεν σε ξέρουν. Γαλλικά μπουλντόκ, είναι η ανατομία του ρίγους. Οπότε, με το που θέλει να το διώξει, κάνει 2 φορές εμετό, πρέπει να κάνει κανονικά. Μπορεί να κάνει και 5 φορές εμετό, ανάλογα με το δηλητήριο. Η πρώτη φορά είναι πολύ σημαντική, να κάνει γρήγορα εμετό, να απομακρυνθεί το δηλητήριο. Να απομακρυνθεί το δηλητήριο. Στη συνέχεια, εμείς στο κτηνιατρείο προσπαθούμε και για την εξουδετέρωση. Μας ενδιαφέρει να μην απορροφηθεί δηλητήριο. Ναι. Το δηλητήριο, ανάλογα και στη μορφή που είναι, σε 2 ώρες αρχίζει περνάει στο έντερο. Οπότε έχουμε ένα χρονικό διάστημα, αν το δηλητήριο είναι απλό, να το εξουδετερώσουμε κιόλας. Αν είναι απλό, αν είναι πολύ μεγάλη ποσότητα που έχει φροντίσει. Ο άνθρωπος ο καλός αυτός να βάλει μέσα στη... Έχουμε πρόβλημα. Έχουν σκυλιά, εγώ και από την πείρα μου έχω δει σκυλιά ούτε μισό μέτρο. Τόσο από πολύ. Το σημείο, ναι. Όταν πρόκειται τόσο για... πολύ δηλητήριο, δηλαδή με το που το όταν έφερες... πρόκειται για καραβαμιδικά, τα οποία έχουν δράσει... Γιατί τόση κακία όμως, μωρέ Μιχάλη. Γιατί τι τους ενοχλούν, εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να σε ενοχλεί ένα ζωντανό. Το ζωντανό... Να σε ενοχλεί, δεν σε ενοχλεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Έτσι κι αλλιώς και οι άνθρωποι γενικά που κακοποιούν τα σκύλια έχουν πρόβλημα. Σε μια έρευνα που διάβαζα τις προάλλες στις ΗΠΑ, τρεις στους τέσσερις μεγάλους εγκληματίες, δηλαδή άνθρωπους που μπαίνουν και σκοτώνουν σε σχολεία, σε χώρους εστίας κτλ., μετά όταν φυλακίστηκαν και πήγαν ψυχολόγοι, οι τρεις στους τέσσερις αποδείχθηκε ότι κακοποιούσαν ζώα. Και είχαν προβεί σε τέτοιες συμπεριφορές. Είτε δηλητηριάσεις, είτε τέτοια. Οπότε. Αυτό το λένε πολλές έρευνες, ότι κάποιος που κακοποιεί ζώα εύκολα κακοποιεί και κάποιον από το οικογενειακό περιβάλλον, τη γυναίκα, τα παιδιά του, ή μπορεί να κάνει κάτι. Δυστυχώς εδώ στην Κρήτη έχουμε και την νοοτροπία, έχουμε διαφορές με το γείτονα και ξέρουμε ότι έχει ένα κατοικίδιο, γατί σκυλί, θα εκδικηθούμε το κατοικίδιο.
Και είναι ή θέλουμε, επειδή ο Δήμος δεν παίρνει μέτρα για τα αδέσποτα, να πάρουμε μέτρα μόνοι μας. Αλλά δεν υπολογίζουμε, όχι ότι έχουν διαφορά τα αδέσποτα από τα αδεσποζόμενα. Απλά η φόλα δεν μειώνει τα αδέσποτα. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι δεν μειώνει τα αδέσποτα. Ούτε το μεγάλο πρόβλημα, ας πούμε, που έχουν οι κυνηγοί στα βουνά, που οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν τις αμπουλίτσες που λέμε τώρα, την Καφέ και τη Λευκή. Δεν είναι κάποιου τα βουνά, δεν είναι κάποιου. Συγκεκριμένα δεν ανήκουν σε κάποιον και δεν είναι και τα ζωντανά. Να ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Όταν έχουμε, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα σαν πρώτες βοήθειες, πέρα από την περίπτωση, έτσι, που, τη χειρότερη της δηλητηρίασης της φόλας, ένα τσίμπημα, κάτι που θα συμβεί στο σκυλάκι μας. Πρέπει να έχουμε μαζί μας κάτι, ναι, προληπτικά εννοώ, να έχουμε, που να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουν τα σκυλιά είναι οι αλλεργίες. Ποικίλες αλλεργίες. Υπάρχει σετ κτηνιατρικό που μπορεί να φτιάξει ο καθένας ανάλογα με το τι πρόβλημα έχει το σκυλί. Για παράδειγμα, υπάρχουν σκυλιά που είναι αλλεργικά σε πολλές, σε τσιμπήματα από μέλισσες, ναι, σε διάφορα. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να έχει μαζί του ένα κορτικοστερόιδες, μια κορτιζόνη. Για πανενδεχόμενο. Και φυσικά να προσέχουμε έτσι, μην λήξουν όλα αυτά. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνουμε και λέμε ότι είμαστε εντάξει, αλλά πρέπει όλα αυτά έχουν κάποια διάρκεια ζωής. Βέβαια. Οι καφέ, οι αμπουλίτσες, ας πούμε, που είναι πιο σημαντικές στο όλο θέμα που συζητάμε, έχουν περίπου 2-3 χρόνια λήξη. Οπότε θα πρέπει ο ιδιοκτήτης, επειδή οι περισσότερες δεν χρησιμοποιούνται, δεν θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να τις ανανεώσει. Και φυσικά να επισκέπτεται έναν τον κτηνίατρό του, έτσι, κάθε φορά, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα πρόσωπο που εμπιστευόμαστε. Όπως, ο κτηνίατρος είναι σαν τον παιδίατρο, παιδιά, είναι παιδί, είναι σαν τον παιδικό γιατρό. Οπότε πρέπει να έχουμε έναν, και όχι να τον παραλάσουμε, έναν που εμπιστευόμαστε και παρακολουθεί όλα τα στάδια του. Εμείς, επειδή η Καφέ, η Αμπουλίτσα, να το διευκρινίσω λίγο, η Καφέ με την Ευχή Αμπουλίτσα είναι ένα μέγεθος. Η Μπαλού είναι 12-13 κιλά, 11 κιλά, 12. 11. Σωστά. Είναι μικρός όμως σκυλάκι. Είναι ένα μέγεθος. Πώς θα χρησιμοποιηθεί από κάποιον που έχει ένα γερμανικό πυμενικό που είναι 35, εκεί από κάποιον που έχει να κάνει κόρσο που είναι 55. Τι συστήνουμε εμείς, τι λέμε? Ότι καθένας που έρχεται στο κτηνιατρίο, σε κάποιο κτηνιατρίο, στον κτηνιατρό του, θα πει: ωραία, μου δίνεις την Καφέ την Αμπουλίτσα, μου δίνεις τη Λευκή την Αμπουλίτσα. Σε περίπτωση που μου τύχει αυτό, μπορείς να μου πεις πόσο θα βάλω στη σύρικα? Αυτό είναι σωστό. Την ποσότητα, όπως επίσης και βάση του σώματος. Οπότε βεβαίως. Οπότε λέμε ότι στην Παλού θα κάνουμε τη μισή, ας πούμε, Καφέ Αμπουλίτσα, ολόκληρη τη Λευκή. Σε ένα γερμανικό πυμενικό, 2 λευκές. Βγάζουμε τη δόση και το έχουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και πρέπει να συζητάμε με τον κτηνίατρο. Εννοείται. Από την εμπειρία σου, είμαστε υποψιασμένοι? Οι ιδιοκτήτες σκύλων ρωτάμε καλού κακού τι πρέπει να κάνω, τι να αγοράσω και πόσα μιλιγκράμμ χρειάζεται ανάλογα το μέγεθος στο του ζώου μας. Ο μέσος ιδιοκτήτης στην πόλη του Ηρακλείου πλέον τα έχει όλα αυτά στο μυαλό του και ακόμα περισσότερα. Ρωτάει τι κάνω, ποιο κάνω πρώτο. Πώς θα τις συντηρήσω, τις αμπουλίτσες, αν τις έχω μαζί μου, αν πάω κάποια βόλτα στη θάλασσα, ο ήλιος τις πειράζει, πώς θα τις συσκευάσουμε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές καθημερινά. Να πούμε βέβαια και για τους ιδιοκτήτες, όχι ότι δικαιολογεί αυτή τη συμπεριφορά που είναι ακατανόητη, το να δηλητηριάζεις αυτά πλάσματα. Κάποιους τους ενοχλεί γιατί ο ιδιοκτήτης, χωρίς να φροντίζει να κρατάει λίγο χαρτί, μια τσαντούλα, παίρνει το σκυλί του, κατουράει τις ρόδες του αυτοκινήτου του ενός γείτονα, αμολάει τις ακαθαρσίες και δεν τις μαζεύει στον άλλον. Και ο άλλος, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα, αποφασίζει να βγάλει το κατοικίδιο από τη μέση, επειδή δεν συμμορφώνεται. Είναι και υποχρέωση των ιδιοκτητών να φροντίζουν, βέβαια, και τους κοινόχρηστους χώρους και να έχουν στη βόλτα δεμένο το σκυλί τους. Βεβαίως. Στη βόλτα του σκυλί πρέπει να είναι δεμένο. Πρέπει να είναι με το λουρί. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν ενοχλεί, για να το αφήσεις κάπου μόνο του. Ο ιδιοκτήτης δυστυχώς πρέπει να είναι κάθε λεπτό υποψιασμένος. Ειδικά σε πολύ συχνά στα μέρη που κάποιος θάμνος είναι ή το σκυλί μυρίζει κάτω από ένα κάδο πολλές φορές. Και οι φόλες, το πρόβλημα που εγώ έχω δει είναι ότι αυτός που θέλει να κάνει κακό συγκεκριμένα σε σκυλί θα το κάνει σε ώρες και σε μέρη απίθανα. Δηλαδή σε ένα λουμινόχαρτο μέσα σε ένα θάμνο. Έχω δει λουκάνικο που βρήκαμε τελικά ότι το ήταν πολύ φρέσκο. Και αγόρασε λουκάνικο, το έβαλε σε λουμινόχαρτο με 3 η ώρα τα μεσάνυχτα.
όταν ήξερε ότι η γειτόνισσα βγήκε βόλτα. Άκου τώρα εσύ. Δεν θα το βάλει πρωί σε κάποιο χώρο που ξέρετε. Θα είναι δόλος. Φόλα, ξαναείπαμε. Είναι δόλος. Αποσκοπεί στο θάνατο ενός σκύλου. Και η πρόσφατη νομοθεσία, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, που ψηφίστηκε και πέρασε και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι αμήλικτη. Πολύ αυστηρή. Έτσι ευχώς. Και υπάρχει καταγγελία και αποδειχθεί ότι κακοποιεί ζώο, είναι αμήλικτο το πόσο ακριβά είναι τα πρόστιμα και χρηματικά και φυλάκιση. Και φυλάκιση, τα πρόστιμα υπερβολικά μεγάλα. Νομίζω ότι αυτό είναι η σωτηρία των σκυλιών και θα πρέπει οι ιδιοκτήτες, στους οποίους τα σκυλιά δηλητηριάζονται, και θα πρέπει να το ψάξουν πάρα πολύ, να βρουν. Αν βρούμε μερικούς, ευτυχώς στο Ηράκλειο που ζούμε δεν είναι πολλοί άνθρωποι, δεν μπορεί να είναι πολλοί. Δηλαδή υπάρχουν γειτονίες, εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι νιώθω ότι υπάρχουν γειτονίες που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι. Όταν γεμίζεις κουτιά μεγάλα και κάποιο φυτοφάρμακο και πεθαίνουν 20 και 30 γάτες και 10 γάτες, αυτά τα κάνει ένας. Δεν μπορούν να τα κάνουν πολλοί. Πες μας λίγο για τις περιπτώσεις των κυνηγών που ποντάρουν στα σκυλιά τους, που τα μεγαλώνουν, που είναι σκυλιά που τα εκπαιδεύουν για το κυνήγι, για αυτό το χόμπι, και είναι στο τέρμα του Θεού, πάνω στην πλαγιά ενός βουνού, και φάει ένα δόλωμα δηλητηριασμένο. Ευτυχώς οι κυνηγοί. Είναι οι πιο υποψιασμένοι. Είναι υποψιασμένοι, είναι ενημερωμένοι. Έχουν οι περισσότεροι τις αμπουλίτσες που λέμε. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τις περισσότερες φορές μακριά από κτηνιατρείο. Αυτό θέλω. Είναι μακριά. Εκεί να επικεντρωθούμε. Οι περισσότεροι έχουν την αμπούλα. Μέχρι να φτάσουν όμως στο πλησιέστερο κτηνιατρείο, τι θα κάνουν? Δύσκολα τα πράγματα. Απλά γίνονται όλα πολύ γρήγορα. Γίνονται οι αμπούλες, μπαίνουν τα σκυλιά στα σπιτάκια τους, φεύγουν αμέσως με τα αυτοκίνητα και εμείς είμαστε στο κτηνιατρείο. Ευελπιστώντας να βρεθεί. Περιμένουμε στο κτηνιατρείο με τον ορό. Έτοιμο. Είναι δύσκολο, είναι ζόρικη η περίπτωση. Και είτε στην πόλη είσαι, είτε σου συμβεί, πόσο μάλλον να είσαι και σε απομακρυσμένη περιοχή ορεινή και να κυνηγάς. Οι ιδιοκτήτες την ώρα της φόλας δεν πρέπει να πανικοβληθούν. Δηλαδή, έχω πολλές φορές μας έχουν περιγράψει ότι εγώ είχα την καφέ αμπούλα. Την έσπασα έτσι όπως έπρεπε. Από τον πανικό, η υποδόρια έγχυση βγήκε από την άλλη πλευρά του δέρματος, μου λέει, και έπεσε έξω. Απίστευτο. Έτσι έχασε το ζώο του. Δεν το έχασε το ζώο, το προλάβαμε το συγκεκριμένο. Δύο δηλητηριάστηκαν μαζί σε μια περιοχή λίγο έξω από το Ηράκλειο. Δύο δηλητηριάστηκαν σε έναν κυνηγό, ο οποίος το ένα έκανε κανονικά. Στο άλλο πέρασε, γρήγορα ήρθαν. Μέσα στο χουδέτσι, φίλοι μου, που σας έλεγα προηγουμένως, και έχασε το ένα της το σκυλάκι, δεν το πρόλαβε και το άλλο... Δεν χρειάζεται πανικός. Δηλαδή... Τα δευτερόλεπτα, ας γίνει σωστά η ένεση. Να γίνει σωστά, δεν είναι τίποτα το υποδόριο. Έτσι, στο σβέρκο πίσω που γίνεται η ένεση, το δέρμα χωράει, δεν θα πονέσει το ζώο καθόλου. Ανασηκώνεις το δέρμα. Οι περισσότεροι μπορούν να την κάνουν. Ήσουν πολύ κατατοπιστικός και σε ευχαριστούμε για αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.